Καλημέρα σας, κύριε Καραθανασόπουλε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας και στους ακροατές μας. Είδαμε ότι υπάρχει και σε εσάς μια ανησυχία για ένα θερμό επεισόδιο, για την ένταση που υπάρχει στον Εύρο. Ακούσαμε και τον γραμματέα χθες, τον κύριο Κουτσούμπα, να το εκφράζει αυτό στην πρώτη δημοκρατία. Τι λέτε? Βεβαίως. Άλλωστε, εμείς προσπαθούμε να αποκαλύψουμε μια προσπάθεια ωρεοποίησης της κατάστασης και εφησυχασμού. Mm-hmm. Γιατί θεωρούμε ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις μπαίνουν όλο και πιο βαθιά το ναρκοπέδιο των σχεδιασμών των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στην περιοχή, αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρή κίνδυνη και για το λαό μας και για τους λαούς της περιοχής, για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Τι επιδιώκουν δηλαδή οι Τούρκοι σε αυτή τη φάση, κύριε Καραθανασόπουλε? Κοιτάξτε, η Τούρκη και αστική τάξη ανταγωνίζονται με την ελληνική. Mm-hmm. Και ανταγωνίζονται στο παιχνίδι στο ποιος θα πάρει μεγαλύτερο κομμάτι και των ενεργειακών πόρων, στο πλαίσιο των μεγάλων ανταγωνισμών που δηλώνονται στην περιοχή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Ρωσία κατά κύριο λόγο για τα ενεργειακά ζητήματα, mm-hmm. στο οποίο λοιπόν θα έχει το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών των ενεργειακών πόρων στη μοιρασιά ουσιαστικά και των ενεργειακών πόρων και των ενεργειακών διαδρομών. Και από αυτήν την άποψη η Τουρκία αναβαθμίζει όλο και περισσότερο τη θέση της, mm-hmm. αμφισβητεί. Αναβαθμίζει αμφισβητώντας τα πάντα, δεν αναβαθμίζει στην πράξη. Ακριβώς, και προσπαθεί να δημιουργήσει τελεσμένα. Ακριβώς. Σας ανησυχεί δηλαδή αυτή η παρουσίαση των χαρτών και αξιώσεις για τις έρευνες στα 6 μίλια από ελληνικά νησιά, ότι με αυτή την κινητικότητα και τη δράση της θα δημιουργήσει τελεσμένα? Ακριβώς, γιατί προσέξτε να δείτε, αυτή είναι η τακτική την οποία έχει ακολουθήσει η Τουρκία σε μια σειρά ζητήματα. Όπως για παράδειγμα το απαράδεκτο τουρκολιβικό σύμφωνο, mm-hmm. Καθορισμού της ΑΟΣ, που με βάση αυτό το σύμφωνο το επόμενο βήμα το οποίο θα επιδιώξει να κάνει είναι ακριβώς η αμφισβήτηση των 12 μιλίων, δηλαδή των θαλάσσιων, mm-hmm. συνόρων και όχι απλά και μόνο μια ΑΟΣ. Αυτή η κινητικότητα της Τουρκίας μπορεί να προκαλέσει και ένα θερμό επεισόδιο, όπως είπε χθες και ο γραμματέας σας, ο κύριος Κουτσούμπας? Κοίταξε, δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε. Άλλωστε, αν ο τελικός σκοπός, και αυτός φαίνεται ότι είναι η επιλογή της συνδιαχείρισης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία των κοιτασμάτων υπό την σφραγίδα των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, ακριβώς για να προχωρήσει ένας τέτοιος σχεδιασμός μπορεί να είναι και απαραίτητα με τέτοιο θερμό επεισόδιο. Τώρα η Ελλάδα... Αυτό, ναι. Η Ελλάδα τι πρέπει να κάνει? Κοιτάξτε, εμείς είμαστε καθαρά και είμαστε απέναντι στην προσπάθεια την οποία κάνουν τα άλλα κόμματα και η κυβέρνηση. Δηλαδή να εμπλέκεται όλο και πιο βαθιά στους σχεδιασμούς αυτών των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, που αποτελούν τον παράγοντα αποσταθεροποίησης της περιοχής. Θα σας θυμίσω. Μα τώρα και τι να κάνει η Ελλάδα, τώρα αμφισβητείτε η κυριαρχία μας, κύριε Κουτσούμπα, κύριε Καραθανασόπουλε, τι να κάνουμε? Ακούστε, θα σας θυμίσω ότι μόλις πριν από μερικούς μήνες, όταν υπογραφόταν και ψηφίζοντα στην Ελληνική Βουλή η στρατιωτική συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ελλάδα, για παράδειγμα, τι λέγανε τότε όλα τα άλλα κόμματα, ότι μέσα από αυτά αναβαθμίζεται. Ναι, ισχυροποιείται η Ελλάδα κτλ. Τι αποδείχθηκε στην πράξη? Ότι σκεφτείτε βεβαίως, να μην είχαμε και συμμαχίες, θα γίνονταν. Θα μας έτρωγε ο λύκος μια ώρα αρχίτερα. Μα οι συμμαχίες είναι που μας οδηγούν στο ναρκοπέδι. Γιατί το λέμε αυτό? Έτσι λέτε. Γιατί ποιος αμφισβήτησε, ποιος στήριξε επί της ουσίας τα σχέδια της Τουρκίας στη Λιβύη? Το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Δεν βγήκε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και στήριξε την στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας στη Λιβύη για τη σωτηρία του πρόεδρου του Σάρατζ? Του Σάρατζ, ναι, ναι. Άρα λοιπόν, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι επί της ουσίας αμφισβητούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας? Είναι οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ που δεν αποδέχονται και μιλάνε για διμερείς διαφορές που πρέπει να τα βρούμε μεταξύ μας. Και βλέπετε ότι αυτό το έργο επαναλαμβάνεται με τη στάση του Ισραήλ. Mm-hmm. Η Ελλάδα έκανε στρατηγική συμφωνία με το Ισραήλ υπό τις στερούγες των Αμερικάνων και σήμερα βγαίνει το Ισραήλ και αναβαθμίζει τη σχέση του με την Τουρκία, λέγοντας ότι όποια λύση στα ενεργειακά ζητήματα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και την Τουρκία. Άρα εσείς τι προτείνετε, τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή προκειμένου να είμαστε θωρακισμένοι? Ότι αυτός ο δρόμος είναι αδιέξοδος. Mm. Αυτός ο δρόμος είναι που μας φέρει όλο και πιο κοντά στην αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Ναι, αλλά εσείς λέτε να μένουμε μόνοι μας, φτερός στον άνεμο, χωρίς συμμαχίες, χωρίς τίποτα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να αποδεσμευτούμε από αυτές τις συμμαχίες. Έτσι μπορεί να προστατευτεί η σταθερότητα στην περιοχή
σε μια κατεύθυνση αποδυνάμωσης της παρουσίας των Αμερικάνων για την άτηση ευρύτερη περιοχή. Και αυτό είναι προσόφερο σε όλο το λαό. Γι' αυτό λέμε ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να επαγγελθεί και πρέπει να κινητοποιηθεί για να προστατεύσει τα δικαιώματά του. Μάλιστα. Κύριε Καραθανασόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ και σας καλημερίζουμε. Εγώ ευχαριστώ για τη συζήτηση που θα είστε καλά.